και δείχνει στους πολίτες ότι παρά την καταστροφή που συντελέστηκε στη χώρα, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα από την οτροπία του πολιτικαντισμού. Για να έρθουμε τώρα στον έμφυα. Εμένα με πήρανε τηλέφωνο από την ορεινή ναυπακτία, όταν πριν ξεσπάσει το θέμα, από έναν οικισμό που κατοικείται και δεν κατοικείται. Και μου είπανε κάποια νούμερα, τα οποία θύμιζαν κολονάκι. Σας εξομολογούμε, τότε μου τα παρέθεσε γνωστός μου άνθρωπος, δεν τα πίστευσε. Δεν τα πίστεψα. Λέω δεν μπορεί να είναι έτσι και περίμενα. Κακός για μένα βέβαια, αλλά δεν τα πίστευσα. Διότι κινούταν στο χώρο του απίστευτου. Εγώ θεωρώ πλέον ότι στο θέμα της φορολογίας έχει επικρατήσει μια παράνοια. Έχουμε φτάσει στην απόλυτη παράνοια και θέλω να σας μιλάω συγκεκριμένα. Προχθές με πήρε άνθρωπος και μου λέει το εξής. Εγώ φέρομαι να είμαι ιδιοκτήτης 10 στρεμάτων αγροτεμαχίου. Α, έχετε και 10 στρέμματα, κύριε Βαρεμένε. Μ' ακούτε. Έχετε. Του είπε κάποιος. Μπορείς, μ' ακούτε. Ναι, να σας ακούμε. Μπορείς να ρωτήσεις ότι εάν μπορώ να φαίνομαι ότι έχω μόνο 2 στρέμματα, να παραιτηθώ την κυριότητα των 8 στρεμμάτων. Αυτό που σας λέω είναι περιστατικό. Αυτό που απευθύνθηκε σε μένα να ρωτήσω, να τον πληροφορήσω, αν μπορεί να παραιτηθεί από τα 8 στρέμματα. Και πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις, έτσι. Πόσοι θέλουν αυτό το πράγμα. Σας λέω συγκεκριμένο περιστατικό. Σας λέω που ο οποίος περιμένει απάντηση από μένα να ρωτήσω κάποιον που έχει νομικές γνώσεις ή κάτι άλλο και να τον πληροφορήσω. Εσείς πάντως λέτε για περιουσιολόγιο στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρεμένε, όλη η περιουσία ναι, καταγραφή. Το λέμε εδώ και καιρό, μονότονα. Κάποια στιγμή άκουσα να το ψελίσουν κάποιοι και από εκεί και πέρα ξεχάστηκε τι. Κύριε Βαρεμένε, εσείς είστε υπέρ της φορολόγησης των ακινήτων ή της υπεραξίας που παράγεται από τα ακίνητα ή τα ναυτικά? Εμείς είπαμε αυτό που παράγει για να ενισχυθεί και έμεσα η παραγωγή, καταλάβατε. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθοδόν προς την Ετωλοκαρνανία. Έχουμε το χάλι μας που έχουμε, όχι στο Ετωλοκαρνανία μόνο και ως χώρα. Μας ήρθε το κακό τώρα με το εμπάρκο στη Ρωσία, όπου πλήττονται συγκεκριμένη παραγωγική τομή. Οφείλω να σας πω ότι η φράουλα κατά 80% είναι εξαγωγική προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το ακτινίδιο κατά 30% και έχουμε 760 τόνους παραγωγής ψαριών από τις ικτιοκαλλιέργειες το χρόνο, 750 τόνους. Επομένως λέω, ξέρω, έχω απόλυτη συνείδηση ότι μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αλλά αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Βαρεμένε, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτών των εξαγωγών που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Κούκ, επιτρέψτε μου, ο χρόνος έχει λήξει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2 λεπτά είμαστε πάλι πίσω.